Με χαμόγελο και ανεβασμένη διάθεση, πολίτες απολαμβάνουν το πρώτο ελεύθερο Σαββατοκυριακό μετά από μήνες lockdown, κάνοντας κοντινές και μακρινές αποδράσεις σε παραλίες εξοχικά και όχι μόνο. Πρώτο Σαββατοκύριακο χωρίς τους γνωστούς περιορισμούς, χωρίς SMS, με τη διάθεση των πολιτών να είναι ανεβασμένη. Ελευθερωθήκαμε. Επιτέλους, να απολαύσουμε τις ομορφιές του τόπου μας. Πώς είναι η διάθεση σας? Πάρα πολύ καλή. Να περνάμε καλά όλες τις στιγμές της ζωής, να τις απολαμβάνουμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Να διώξουμε τις κακίες όλες, να απολαύσουμε τη φύση και να εκτιμήσουμε πράγματα που παλιά τα θεωρούσαμε δεδομένα. Θετικό είναι το μέτρο. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια βελτίωση που ο κόσμος θα προτιμάει όλα. Και το ζάχι, και το αναψυκτικό και το φαγητό του. Εντάξει, το καταδύναμη. Χαλαρές στιγμές στην παραλία, χωρίς SMS, με τους πολίτες να παίρνουν μικρές ανάσεις ελευθερίας, τηρώντας παράλληλα τα μέτρα και τις αποστάσεις. Είναι ένα πρώτο βήμα προς την ελευθερία. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η διάθεση σας πώς είναι? Είναι ανεβασμένη, φαντάζομαι. Ανεβασμένη. Μπήκε το καλοκαίρι, έρχονται τα αεροπλάνα. Μία μικρή αισιοδοξία την έχουμε. Είμαστε ευλογισμένοι που είμαστε αυτό το νησί, οπότε δεν μας λείπει η θάλασσα, δεν μας λείπουν τα βουνά, η Κρήτη τα συνδυάζει όλα. Είμαστε τυχεροί. Πολίτες απολαμβάνουν το καφεδάκι τους, έχοντας καλή παρέα, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και αναπολώντας στιγμές της καθημερινότητάς τους προ-κορονοϊού. Η διάθεσή μας τρομερή, ζούμε. Προς το παρόν ζούμε. Αν δεν μας το ξανακάνουμε, πάλι ζούμε. Ξελαμπικάραμε λιγάκι, φύγαμε από το κλείσιμο αυτό το lockdown. Καφενείο με την πρέφα. Το τάβλι με τα φιλαράκια μας. Θέλω να αισθάνομαι πιο ελεύθερος, έτσι, να μπορώ να πάω στο χωριό μου, γιατί το Πάσχα δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω. Ποιο χωριό? Μιλοπόταμο, στο Ρέθυμνο. Ελπίζουν να επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητα, ενώ στο ερώτημα τι είναι αυτό που τους λείπει περισσότερο και που επιθυμούν να γίνει σύντομα πραγματικότητα, απάντησαν. Ήθελα να ταξιδέψω, να πάω μέχρι τη Ρόδο, να δω τα εγγόνια μου. Θα πάτε τώρα? Τώρα θα πάω, άμα έχω το ελεύθερο θα πάω τώρα. Τώρα που ανοίγει, δεν θα ανοίγει ο καιρό, θα πει να πάω. Έχετε πολλά εικονάκια. 9. Ακούνε, θέλουν λίγο μουσική παραπάνω, να ακούσουν, θέλουν λίγο να ξεφύγουν. Ξέρεις, τώρα το κέφι αυτό που δεν είχαν πριν. Η μουσική πότε θα μπει? Μάλλον τέλος Μαΐου, αλλά υποσυζήτηση. Ακόμα τίποτα δεν έχουμε για αυτό το θέμα. Θα δούμε. Σχεδιάζει κάτι για την πρώτη μέρα που θα μπει η μουσική στο καφενείο σας? Είσαι εδώ, ένα live.